Ένα διπλό φωνικό, Παναγιώτη. Καλή σου ημέρα. Τι έχει συμβεί? Διπλό φωνικό, λοιπόν, σοκ στη Χρυσούπολη. Καβάλας χθες βράδυ το φωνικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία που έχουμε, 42χρονος, φαίνεται να σκότωσε με το όπλο που διέθεσε μια κυνηγετική καραμπίνα έναν γείτονά του επίσης 42 ετών και τη μητέρα του γείτονά του 67. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα, το διπλό φωνικό αυτό φαίνεται να έγινε για σήμαντη αφορμή, καθώς, όπως λένε, οι δύο άντρες είχαν στο παρελθόν διένεξη για το πού θα πάρκαρε το φορτηγό του το θύμα. Πολλές φορές είχαν μαλώσει στο παρελθόν μεταξύ τους. Χθες το βράδυ, την ώρα που η μητέρα του θύματος και θύμα και η ίδια έβγαλε τα σκουπίδια, φαίνεται να μάλωσε, να είχε λεκτική διαμάχη με τον γείτονά της. Και στη συνέχεια πήγε μαζί με το γιο της, πατέρας δύο παιδιών, ο γιος της, να ζητήσουν το λόγο μέσα στο σπίτι του 42χρονου γείτονα. Εκεί ήρθαν στα χέρια, φαίνεται να ήρθαν στα χέρια με να είχαν διένεξη οι δύο άντρες, και ο 42χρονος γείτονας έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, σκοτώνοντας τους. Ο 42χρονος δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Να ευχαριστούμε θερμά. Για σήμαντον αφορμή για μια ακόμη φορά και πόση οργή κρύβει ο κόσμος μέσα του και πώς την εκδηλώνει, είναι το χειρότερο από όλα. Μέσα σε χρόνο ΔΕΤΕ να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν. Να αλλάξουμε όμως κλίμα. Ενέργειες.